Λοιπόν, ξεκινούμε την εκπομπή χωρίς πρόλογο, χωρίς τίποτα. Μία καλησπέρα θα πω και όλα τα άλλα θα τα ακούσετε. Στον κύριο Παύλο Μυροφορίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα και να ευχηθώ και από την ώρα για μπλε καλή αρχή, καλή δύναμη στην επιστροφή σας στον Ηρακλή. Ευχαριστώ καλά, ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, γιατί από ό,τι ενημερωθήκαμε... Πώς? Άγιο είχαμε, μόλις έφτασα. Τώρα στον δρόμο είμαι στον περιφερειακό. Α, είστε κοντά. Εδώ, ωραία. Ωραία. Γιατί σε λίγο θα νομίζαμε ότι η Κέρκυρα σας πήρε όμηρο εκεί και δεν σας αφήνει να φύγετε. Επειδή είναι στην ίδια κατηγορία φέτος οι δύο ομάδες, γι' αυτό. Δεν πειράζει. Και μιας και το αναφέρω, δεν γίνεται να μην ρωτήσω το σχολείο, γιατί είστε ένας άνθρωπος που δεν θα φοβηθεί ούτε θα μασίσει τα λόγια του. Διαβάζω σήμερα δήλωση του κυρίου Σπανού, του προπονητή της Κέρκυρας, που μέχρι πρότινος ήταν και συνεργάτη σας στον Άρη και μαζί τα καταφέρατε με την άνοδο. Να λέει ότι από τη στιγμή που ο Άρης και ο Όφη έφυγαν από την κατηγορία, δεν υπάρχει πλέον το μεγάλο όνομα σε αυτήν και είναι καλύτερα τα πράγματα για μας. Το καλό είναι αυτό. Αν πιστεύει ότι δεν είναι μεγάλο όνομα ο Ηρακλής, θα το τιμωρήσει. Ναι, αυτό δήλωσε γιατί σήμερα. Γιατί πρόκειται να σου πω αλλιώς. Και πριν 3 χρόνια στην κατηγορία υπήρχαν πάλι μεγάλα όνομα. Θα βγει και ο πόλεμος. Ναι, αλλά δεν φαντάζομαι ότι ο... Φαντάζομαι μάλλον ότι ο προπονητής τότε του Απόλλωνα δεν είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Όχι, μπορεί να είχε δηλώσει ότι θέλει. Κοίτα, το πώς λέγει κάτι... Μάλλον κάποιο... ξέχασε τον Ηρακλή ο κύριος Σπάνος. Ο τρόπος που το λέει, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει, έτσι. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Δημήτρης το είπε με σκοπό να προσβάλλει τον Ηρακλή. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Ναι, γι' αυτό ζήτησα το σχόλιο, γιατί τον ξέρετε πάρα πολύ καλά και όχι, είναι, δεν υπάρχει, είναι δεν πρόσφατη η δήλωσή του. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο ο Δημήτρης να είπε κάτι για να προσβάλλει τον Ηρακλή. Τέλος πάντων, το αφήνουμε. Το λέω και στο υπογράφω. Το αφήνουμε, πάμε παρακάτω. Και όπως σωστά είπατε, θα πάρει την απάντηση στο γήπεδο και όλα τα άλλα θα... Εντάξει, να συζητάμε. Θα πάρω το γήπεδο δρόμο. Είναι ο καθρέφτης για όλους μας. Έτσι ακριβώς. Γιατί έξω από αυτό δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι με όλους. Ο καθένας έχει την άποψή του. Στο γήπεδο, θέλεις και δεν θέλεις, υπερισχύει η άποψη του ενός. Και μιας και είπατε ενός, είναι και μια ομάδα που ανεβαίνει απευθείας, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Εντάξει. Θυμάμαι τότε την πρώτη σας αντίδραση, όταν εκείνη η είδηση είχε βγει στη συνέντευξη τύπου, στην παρουσίασή σας ουσιαστικά, στην επιστροφή στον Ηρακλή, που είχατε πει ότι εμένα μου αρέσει αυτό. Το να βγαίνει ένας. Εντάξει, το να σου πω κάτι δεν έχει άλλο πλάκα. Άμα βγαίναν 4, ποια θα ήταν η πλάκα. Ποιο θα ήταν το γούστο, να μπει να κάνει τι. Εντάξει, το 2 δεν είναι καλύτερο από το 1. Το 2 είναι καλύτερο από το 1 και το 4 είναι καλύτερο από το 1. Τι να λέει. Καλά, ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν θα έχει και πλάκα, όπως είπατε. Δεν θα έχει γούστο, δεν θα μπορεί να κάνει κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Να είσαι στην τσίτα όλο τον χρόνο, να μην μπορεί να επαναπαυθεί ποτέ. Να είσαι συνέχεια τα κόκκινα για να πετύχει το στόχο. Mm-hmm. Όταν βγαίνει και ξέρει από την αρχή ότι θα βγει μια ομάδα. Δεν μπορεί να εκτεθείς όπως ποτέ. Πρέπει 24 ώρες το 24ωρο να είσαι πάνω κατά πάνω. Να μην σκέφτεσαι, να μην έχεις ούτε ένα λεπτό ηρεμίας. Αυτό είναι ωραίο. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία πολύ λίγη σε αριθμό ή να κάνω κάποιο γκάλωπ. Υπήρξε κάποια ανησυχία, κάποιος προβληματισμός από το Ολυμπιακός Βόλου Ηρακλής 1-0. Για μένα καμία, γιατί είναι φιλικά. Φαντάζομαι έχετε την ίδια άποψη όσον αφορά την πρόσφατη αναμέτρηση του Ηρακλή. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Το ζητούμενο είναι να ξέρουμε τι θέλουμε. Ναι. Και να ξέρουμε να βλέπουμε πράγματα. Από κάποιους ανθρώπους μπορεί να κατηγορήθηκα για το θέμα του Σπύρου, μπορεί να κατηγορήθηκα για όλα. Το δύσκολο δεν είναι να βγεις και να κατηγορήσεις κάποιον, δεν είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να μπορείς να αποφασίσεις. Να μπορείς να αποφασίσεις εσύ και να είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις. Δόξα τω Θεώ, εγώ ποτέ δεν κρύφτηκα, δεν πρόκειται να κρυφτώ. Και ίσως αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος δεν είμαι στο πιο πάνω επίπεδο, γιατί δεν μπορώ να κάνω εγώ τα κέφια κανένας. Εγώ θέλω να έχω το δικό μου Θεό, τη δικιά μου τρέλα και να δουλεύω και να γουστάρω, να μ' αρέσει αυτό που κάνω. Μιας και είπατε, κύριε Μυροφορίδη, για αποφάσεις, είναι πολύ πρόσφατη η απόφαση για τον Σπύρο Μπαξεβάνο.
Είναι... Το είπα τώρα. Ναι, το άκουσα. Είναι μια απόφαση της στιγμής, είναι μια δεν απόφαση... Δεν άκουσα καθόλου, δεν έχω σήμα δυστυχώς. Μ' ακούς τώρα? Ναι, μ' ακούτε? Γιώργο, μ' ακούς? Ναι. Εγώ σήμα καθόλου, σας ακούω. Άκουσα να πω δύο πράγματα, τρία, συγκεκριμένα, χωρίς να βλατιάζουμε και χωρίς να ωραιοποιούμε. Ακούω. Αν αναλογιστούμε και άμα κάνουμε ένα μικρό απολογισμό τελευταίο μήνα, πριν ένα μήνα ερχόμενος εγώ στην Ηρακλή, ξεκίνησα να κάνω κάτι που στα μάτια όλων μπορεί να φάνταζε ακατόρθωτο, έτσι. Μπορεί κάποιοι να μην ήθελαν να το δεχτούν μέσα τους, αλλά να είχαν συμβιβαστεί μια κατάσταση το ότι ο Ηρακλής θα συμμετέχει στην κατηγορία και θα παλέψει. Εγώ ήρθα και ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Ήθελα ο Ηρακλής όχι να παλέψει, να είναι το πρώτο φαβορί. Και να τον βοηθήσει ο Θεός να έχουν όλη την υγειά τους, αυτοί που θα διοικούν, αυτοί που θα παίζουν, να φτάσουν Ηρακλή εκεί που πρέπει. Μάγοι δεν είμαστε, ούτε θεοί. Αλλά αυτό που υπήρχε πριν ένα μήνα, σε σχέση με αυτό που υπάρχει ένα μήνα μετά, είναι όχι μέρα με τη νύχτα, είναι γη με τη σελήνη. Ναι. Έχουν υπάρξει τρομερές αλλαγές, έχουμε στελεχώσει την ομάδα στο αγωνιστικό της κομμάτι, με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα νιώσουν στην πορεία, αν δεν έχουν νιώσει κάποιοι που ήρθανε, γιατί είναι έμπειρα παιδιά, δεν είναι παιδιά διψασμένα νέα για να διακριθούν, είναι παιδιά που είναι διψασμένα στο να πάρουν ένα πρωτάθλημα με μια τέτοια ομάδα. Όπως είναι ο Ηρακλής. Είναι μια ομάδα που μπορεί κάποιοι από αυτούς να μην έχουν παίξει στο παρελθόν. Μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ομάδα που αυτοί που έχουν παίξει, έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πού είμαστε και πού θα φτάσουμε. Γιατί αν δεν κοιτάμε πίσω, δεν θα δούμε ποτέ πώς θα σωστά. Από εκεί και πέρα είναι μια επιλογή στην οποία θα κρυφθώ, έτσι. Για όλα κρίνω. Για όλα κρίνω. Ο Σπύρος είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Και είναι και καλός επαγγελματίας. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς μπορεί να θέλαμε κάτι άλλο. Το οποίο θα φανεί στο γήπεδο άμα κάναμε σωστό λάθος. Ή άμα έκανα σωστά λάθος, έτσι. Αυτό το άλλο είναι ο κύριος Βοσνιάδης. Δεν έχουμε συμφωνήσει. Πιστεύω θα συμφωνήσουμε αύριο. Mm-hmm. Γιατί έλειπα εγώ, είχε και ο Βοσνιάδης. Έχει κάτι σεμινάρια νομίζω, ναι. Του ΠΡΟ, ναι, κάτι σεμινάρια. Εντάξει, το σημαντικό είναι να στελεχωθεί ομάδα στο τεχνικό της team έτσι όπως πρέπει και να πάμε παρακάτω. Να ρωτήσω κάτι ακόμα για τον κύριο Βοσνιάδη, αν μου επιτρέπετε. Η επιλογή έχει να κάνει, πέρα από το ότι γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά, με το ότι ξέρει πώς να ανεβάζει ομάδες. Το έχει κάνει με τον Απόλλωνα, το έχει κάνει με την Νίκη Βόλου. Δεν ξέρω αν έχει και άλλη ομάδα, διορθώστε με. Να σου το πω απλά. Είναι αυτός ο λόγος ο βασικός. Τέσσερις ανόδους έχω κάνει μέχρι τώρα τα τελευταία 4 χρόνια. Ναι. Που δημιούργησα ομάδα Football League, με 4 διαφορετικούς προπονητές. Σωστά. Τη δυσκολότερη όλων την είχα κάνει μαζί με τον κύριο Αλέκο. Γιατί όλοι λένε, ξέρεις όπως μια άλλη σύμβουλη χωρίς. Μια φορά συνεργαστήκαμε. Τι φανταστείς ότι συνεργαζόμαστε. Ναι, η άλλη με Νίκη Βόλου είναι η ανώδος του που δεν ήσασταν εκεί. Ναι, δεν έχω καμία σχέση. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ταιριάζει σε αυτό που να κάνω ο συγκεκριμένος προπονητής. Μεταγραφές θα κλείσουν με το. Να επιστρέφετε σε λίγο και θα περιμένουμε και τον Παστακό για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Θεωρώ ότι αυτή θα είναι, ίσως υπάρξει άλλη μία. Ίσως ακόμα μία, ε. Ναι. Να μην ρωτήσω. Αυτό που πρέπει να κερδίσουμε εμείς αυτή τη στιγμή σε εισαγωγικά, ναι, είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε το μεγαλύτερο βάθος από όλες τις ομάδες της κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή το έχουμε. Μπορεί να πάμε να βάλουμε ένα κομμάτι ακόμα. Χθες ο κύριος Μπαξεβάνος έλεγε, ομάδα που έχουμε. Έλεγε εδώ, yeah, για αυτό το βάθος, ότι είχα 30 ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις και αυτό είναι κάτι, έτσι, τα λέει όλα. Εντάξει,
αν υπολογίσουμε ότι οι τέσσερις είναι τερματοφύλακες, οι δύο είναι πιο νέα παιδιά τα οποία θα πάνε στη σκάπα όταν ξεκινήσουν. Ναι, ο αριθμός πέφτει, οκ. Ναι, ναι. Ο αριθμός θα πέσει και κάποια στιγμή θα δεις ότι μπαίνει σε μια διαδικασία μιας χρονιάς η οποία έχει κάρτες, έχει μικρούς τραυματισμούς, έχει καθημερινότητα στην οποία δεν πρέπει να σου λείπει ποτέ τίποτα. Γιατί άμα σου λείψει κάτι και το σκέφτεσαι δύο φορές θα κάνεις, το χάσεις το παιχνίδι. Γι' αυτό και το βάθος έρχεται με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, έτσι. Δεν γίνεται να μπορείς να πεις ότι έχω μια ομάδα η οποία αν μου λείψει ο ένας παίχτης θα κάνω το σταυρό μου. Το σταυρό μου πρέπει να τον κάνω με όλους. Γίνεται πολύ μεγάλος λόγος και είναι λογικό, κύριε Μυροφορίδη, το τελευταίο χρονικό διάστημα για το διοικητικό. Ενδιαφέρον του Τόμ Παπαδόπουλου, ενδιαφέρον του Καρύμ Σορούρ, έχει ανοίξει ο τραπεζικός λογαριασμός, είναι θέμα που φυσικά και σας απασχολεί αλίμονο, κάθε μέρα. Δεν ξέρω, θα μας πείτε και θα ενημερώσετε και τον κόσμο του Ηρακλείου που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αν έχετε ασχοληθεί, πόσο έχετε ασχοληθεί, αν έχετε επικοινωνήσει με τους δύο, αν έχουν επικοινωνήσει αυτές οι δύο πλευρές μαζί σας και φυσικά την άποψή σας και το σχόλιο σας για το διπλό ενδιαφέρον που κρατά εδώ και μέρες για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Είναι ξεκάθαρο ότι έχω ασχοληθεί πολύ. Περισσότερο από ό,τι πρέπει. Ναι. Γιατί δεν είναι η δουλειά μου να το κάνω, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και από μένα. Έχω μιλήσει πολύ, πάρα πολύ με τον κύριο Παπαδόπουλο. Δεν έχω μιλήσει προσωπικά με τον κύριο Σορούρ ποτέ. Έχω μιλήσει με μια επιτροπή που είχε στείλει με ένα δικηγόρο, με ένα λογιστή και με ένα φοροτεχνικό. Εντάξει, να σας πω κάτι. Στην ουσία πρέπει να δούμε τι είχαμε ένα μήνα πριν και τι έχουμε τώρα. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Ότι ένα μήνα πριν δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε κανείς. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν επενδυτές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εδώ για να επενδύσουν. Δηλαδή. Και μπορώ να ξέρω περισσότερα για τον κύριο Παπαδόπουλο γιατί έχω μιλήσει με τον κύριο Παπαδόπουλο. Δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Σορούρ. Θα το ήθελα, αλλά δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Τι εισπράτεται από τον κύριο Παπαδόπουλο στις επαφές που έχετε μέχρι στιγμής? Εντάξει, αυτό που εισπράττω είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δύναμη να κάνει πράγματα. Έχει τη δύναμη να κάνει πράγματα. Δεν πρέπει να λέμε πολλά, να μην τρελαίνουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει τη δύναμη να κάνει πράγματα. Πολλά πράγματα. Και... δηλαδή ασχολείται με ουσιαστικά πράγματα, δεν ασχολείται... ασχολείται πολύ με την ουσία και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα. Στη δεδομένη χρονική στιγμή του Ηρακλή θέλουμε άνθρωπο με ουσία. Όπως για παράδειγμα ένα χρηματικό ποσό που έχει στείλει ήδη από όσο έχουμε ενημερωθεί. Εντάξει, στέλνει χρήματα, θα στείλει και αύριο κάποια χρήματα. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι στο θέμα και ότι αντιλήφθηκε γρήγορα ότι έπρεπε να τρέξει ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Και έπρεπε να τρέξει κάποια πράγματα. Από και πέρα, θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα, γιατί αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί όλους μας, φαντάζομαι. Πρέπει να τελειώσει χθες. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Το θέμα είναι αν θα τελειώσει. Αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο οι άνθρωποι αυτοί και να τελειώσει χθες. Δεν πρέπει να τελειώσει αύριο. Γιατί αυτή τη στιγμή δόξα τω Θεώ υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να δημιουργήσουν μια αξιόμαχη ομάδα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει όλους αυτούς να τους δώσουμε την ασφάλεια που χρειάζονται. Mm. Πρέπει να τους δώσουμε την ασφάλεια της καθημερινότητας. Και αυτό μπορεί να το δώσει μόνο ένας μεγαλομέτωχος, μόνο ένας επενδυτής, ο οποίος θα έρθει και πραγματικά θα δώσει την ασφάλεια σε αυτά τα παιδιά, έτσι, να ασχοληθούν μόνο με το ποδόσφαιρο. Μιας και θίξατε ένα πολύ λεπτό θέμα, για το οποίο μας έκανε αναφορά και χθες ο κύριος Μπαξεβάνος που κάθε μέρα στα αποδυτήρια ήταν με τους ποδοσφαιριστές. Το θέμα των συμβολέων, να υπογραφούν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, σας ανησυχεί, είμαστε ok, προχωράμε ή όλα εξαρτώνται από το διοικητικό, ποιος θα αναλάβει, ποιος θα είναι μεγαλομέτοχος. Λίγο αν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν με ανησυχεί αυτό γιατί όλα θα γίνουν. Και δεν πρέπει να ανησυχεί και τον κόσμο στο τι. Σε μια κατάσταση η οποία προς τα έξω προσπαθεί να περάσει ότι έχουν γίνει τρέλες και ότι όταν τελειώσει αυτή η χρονιά το επόμενο καλοκαίρι
εγώ θα βγάλω δημόσια τα στοιχεία του Ηρακλή, ότι το επόμενο καλοκαίρι, τώρα μπορεί να είναι περισσότερα, ναι, θα γίνουν προσαφαιρέσεις τα Χριστούγεννα που πρέπει. Ο Ηρακλής δεν θα έχει δώσει πάνω από 700.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές τη φετινή χρονιά με το υπάρχον ρόστερ. Θα τελειώσει η χρονιά αυτή, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει τα Χριστούγεννα, όπως γίνεται πάντα σε κάθε ομάδα. Η ομάδα τελειώνοντας τη χρονιά, η δαπάνη της, δεν θα είναι πάνω από 700.000 ευρώ σε ποδοσφαιριστές. Οπότε πρέπει να ξέρουμε και να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι στο τι λέμε. Γιατί το να βγει ο καθένας και να πει την ανοησία του και την ηλικιότητά του είναι εύκολο. Πρέπει πλέον να μπορείς να λες κάτι, να έχεις, να είσαι λίγο, να μην προσπαθείς να λασπώσεις καταστάσεις. Και να μπορείς να το αποδείξεις. Πρέπει να μπορεί ο καθένας, εντάξει, εγώ μπορώ να αποδείξω μέσα. Όχι, δεν λέω για εσάς. Όχι, δεν το ξέρω τι λες. Εγώ όμως μπορώ τον επόμενο Ιούνιο να κάτσω και να εξηγήσω τα πάντα στους πάντες. Το σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να βλέπουμε την ουσία του πράγματος και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αληθινά. Το να λέμε λογάκια δεξιά-αριστερά, να δει το ένα, μας μυρίζει το ένα, μας ξυνίζει το άλλο, οκ. Πριν ένα μήνα δεν έπρεπε να ξυνίζει κανέναν, έπρεπε όλοι να πάμε να αυτοκτονήσουμε. Τώρα είμαστε σε άλλη αφετηρία. Μπορεί σε δύο εβδομάδες να είμαστε πάλι σε άλλη αφετηρία. Και πρέπει όλοι στο μυαλό μας στο ποδόσφαιρο να έχουμε κάτι. Εγώ μέσα μου το ξέρω. Ότι στο ποδόσφαιρο είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Είμαστε για να κάνουμε τη δουλειά και να φεύγουμε. Και πιο πολύ από μένα δεν το ξέρει κανείς. Γιατί εγώ έχω κάνει τη δουλειά τα τελευταία 7 χρόνια 5 φορές. Τις δύο που δεν την έκανα δεν ήμουν την αρχή της χρονιάς ομάδα. Οπότε οκ, τι να λέμε τώρα. Να λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ναι. Οπότε πρέπει όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις τους. Και στο τι λένε και στο τι μεταφέρουν. Τώρα δεν γίνεται να μην το ρωτήσω και αυτό, γιατί μου το φέρατε στο μυαλό μου αυτό που είπατε μόλις τώρα για το τι λέει, τι γράφει ο οποιοσδήποτε. 99,9% σας το λέω γιατί το έχω αφουγκραστεί όλο αυτό το μήνα και σας το είχα ρωτήσει, αν θυμάστε και στη συνέντευξη τύπου, την αγάπη και τη λατρεία που έχω δει για τεχνικό διευθυντή δεν την έχω δει πουθενά στον κόσμο. Την έχω δει για παίχτη, την έχω δει για προπονητή, την έχω δει ακόμα και για πρόεδρο, για τεχνικό διευθυντή ποτέ. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη μεταγραφική περίοδο. Υπήρχαν όλα αυτά που λέτε ότι να, ο ένας είναι μεγάλος, ο άλλος δεν μου αρέσει, ο άλλος είναι 37, ο άλλος δεν πρόσφερε στην προηγούμενη ομάδα. Και έβαζα στο μυαλό μου, κύριε Μηροφορίδη, την εξής ερώτηση. Όταν λέμε ότι αγαπάμε τον άνθρωπο που θα φέρει το κάτι παραπάνω και ξέρει να ανεβάζει ομάδες, δεν αγαπάμε και τις επιλογές του? Εντάξει, το σημαντικό αυτό θα υπάρχει. Το πιο σημαντικό όλων αυτό που είπες είναι ότι πριν ένα μήνα δεν ασχολούνταν κανείς για να κάτσει να ασχοληθεί ποδοσφαιρικά με τις επιλογές. Ήταν σε μια μιζέρια καθημερινότητας. Ναι. Και μετά από ένα μήνα του έχει φύγει η μιζέρια της καθημερινότητας. Ότι δεν πάμε κάπου ρε παιδιά, το βλέπουμε. Και μπήκε μέσω μυαλό του η κριτική. Δεν είναι κακό να κάνεις κριτική. Και εγώ τη δέχομαι πολύ από όλους. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έφυγε από το μυαλό όλων η καθημερινότητα της ρουτίνας και πήγε στην καθημερινότητα την ποδοσφαιρική που δεν πήγε από κάποιους το να ασχολείται με παίχτες αν κάνει ή δεν κάνει, έτσι. Γιατί μέχρι πριν δεν ασχολείται κανείς με αυτό, με αυτό το κομμάτι. Όλοι λέγανε. Ασχολιόμαστε με το αν θα υπάρχουμε ή όχι. Δεν μπαίναμε σε αυτό. Ακριβώς. Είναι πολύ πιο σημαντικό να ασχολείσαι και να κριτικάρεις μια επιλογή του Μηροφορίδη ή του Χ. Μηροφορίδη από το να ασχολείσαι όλη μέρα αν υπάρχει αύριο. Οπότε σε αυτό έχουμε κάνει άλματα. Δεν έχουμε κάνει βήματα. Έφυγε το μυαλό όλων από τη ρουτίνα και από τη μιζέρια. Και πήγε το μυαλό όλων στο ότι δεν κάνει ρε Μηροφορίδη. Τι μου τον έφερες αυτό. Ας μην κάνει. Στα δικά μου μάτια κάνει. Και εγώ είμαι εδώ για να επιλέξω. Δεν είμαι εδώ για να φτιάξω την καρδούλα του καθενός. Ναι. Είμαι εδώ να επιλέξω και να κριθώ. Επιστρέφω σε αυτό που λέγαμε, γιατί έχω και ερωτήματα από κόσμο που μας ακούει αρκετά και μηνύματα προς εσάς. Για τα όσα χρειάζεται η ομάδα να είναι σωστή με έγγραφα, με ημερομηνίες, επειδή είπατε ότι πρέπει να τελειώσει χθες το ιδιοκτησιακό, για αδειοδότηση, για όσες υπογραφές πρέπει να πάρθουν, για το φάκελο τέλος πάντων του Ηρακλή. Είμαστε οκ. Okay?
Το ξαναρωτάω γιατί έχω διάλογο. Από τη στιγμή που υπάρχει νέο αφημί, ρε παιδιά, υπάρχει νέα ΠΑΕ. Ναι. Αυτό είναι κάτι που θα σας απασχολεί στην επόμενη χρονιά. Άμα είσαι ασυνεπής, δεν θα πάρεις αδειοδότηση. Αυτή τη στιγμή δημιουργείς κάτι από την αρχή. Τι να βάλεις μέσα στο φάκελο αυτό που δεν δημιούργησες. Δεν θα έχει πρόβλημα στην προκειμένη στιγμή, πιστεύω, η ομάδα. Mm-hmm. Δεν ξέρω και τα περισσότερα τα διαδικαστικά αφορούν δικηγόρους. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα θα έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Σε αυτό το κομμάτι θα βγάλει πρόβλημα όταν μετά από ένα χρόνο είσαι τενεκές στεγάντος και δεν έχεις πληρώσει κανέναν. Δεν μπορεί να παραιτηθείς άδεια, θα σε δώσουν δύο κολουτσές και θα σε διώξουν. Ωραία. Το αφήνουμε. Το αφήνουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνίδι μπροστά μας, φιλικό που έχει προγραμματιστεί. Δεν το βλέπω. Εκεί το πάω. Εκεί το πάω. Για, επειδή δεν το βλέπετε ούτε εσείς ούτε εγώ. Να σας πω την αλήθεια. Να σας πω την αλήθεια, κύριε Μηροφορίδη. Όταν άκουσα ότι 8 του μηνός θα μπει φιλικό του Ηρακλή με τη Λάρισα, επειδή είμαστε χρόνια στο κουρμπέτι, είχα μια υποψία ότι κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Εννοώ, όχι κάτι θα γίνει στο φιλικό, ότι κάτι θα γίνει και κάποιος θα αντιδράσει. Και από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς φυσικά, υπάρχουν πάλι εμπόδια, έτσι, για να μην γίνει το φιλικό με τη Λάρισα 5.30 το Σάββατο. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Δεν δίνει άδεια η αστυνομία. Τι θέλω κοντά αστυνομία όταν πάω να παίξω ένα φιλικό παιχνίδι. Θα μιλήσει, λέει ο Τσίπρας, θα μιλήσει ο άνθρωπος. Ποιος τον είπε να πάει να μιλήσει. Ρε, πάρα θέλουμε να παίξουμε. Ότι και καλά θα είναι όλοι στο Τσίπρα και δεν θα είναι κανείς στο Καφτατζόγλιο, κάπως έτσι. Αυτό λένε. Οι αστυνομικοί, γιατί ο κόσμος Ηρακλή δεν θα πάει στο Τσίπρα. Εννοείται. Δεν με ενδιαφέρει οπότε, ρε φίλε. Αλλά δεν μπορώ, δεν βγαίνει, δεν υπάρχει λογική καμία. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε ένα φιλικό. Δεν λέμε ότι θα παίξουμε, παιδιά, εδώ να κάνουμε πόλεμο. Μπάλα, ρε, θα παίξουμε. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα φιλικό παιχνίδι. Γιατί μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Εντάξει, και τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει λογική. Είναι κάποια πράγματα που με ξεπερνάνε, να ξέρεις. Δεν μπορώ να τα δω. Το ακούω. Το ακούω πόσο σας έχει εκνευρίσει. Τι γίνεται όμως. Είναι στον αέρα. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Μπορούμε από σήμερα να πούμε κάτι. Τρίτη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει άδεια, ναι, τέλεσης αγώνα έρχεται φιλικό. Από το Καρματζόγλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να ξέρω. Σας χάσαμε. Μας ακούτε, κύριε Μηροφορίδη. Μας ακούτε? Άλλη μία, Βασίλη. Μία προσπάθεια να κάνουμε. Γιατί είναι στο δρόμο της επιστροφής και το σήμα μας χάθηκε. Έχουμε ξανά στη γραμμή μας τον κύριο Παύλο Μηροφορίδη που συζητάμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα φυσικά για τον κόσμο του Ηρακλή που μας ακούει, για την ομάδα. Να την ξανακάνω την ερώτηση γιατί έπεσε το σήμα. Το φιλικό ξέρουμε από τώρα σήμερα Τρίτη αν θα γίνει ή όχι. Αύριο θα ξέρω 100%. Ναι. Γιατί σου λέω μόλις έχω φτάσει, μόλις σε δύο λεπτά θα είμαι σπίτι μου. Αύριο από το πρωί θα είμαι στο γραφείο για να κάτσω να δω τι πώς πού. Το να μην γίνει θα είναι μια ηλικιότητα, να το πάρουμε ξεκάθαρα. Αν δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ένα φιλικό παιχνίδι. Το ξαναλέω, φιλικό παιχνίδι. Το να γίνει Κυριακή υπάρχει περίπτωση. Να πάει μια μέρα μετά. Ούτε Κυριακή ούτε Σάββατο. Σάββατο δεν ορίσαμε την αρχή. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί μπορεί να μην γίνει. Αλήθεια δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά από τη στιγμή που άμα δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μπορεί το ένα το άλλο, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Μάλιστα. Οπότε αύριο θα έχουμε επίσημη και οριστική ενημέρωση για το Σάββατο, γιατί ήταν πολύ καλή ευκαιρία και για τον κόσμο να δει την ομάδα στο Καφτατζόγλιο. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Ήταν κάτι το οποίο, ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να μπουν τα παιδιά στο γήπεδο τους να παίξουν, να αρχίσουν να νιώθουν το γήπεδο. Ήταν καλή ευκαιρία. Ήταν μια μεγάλη ομάδα στο αντίπολο όπως είναι η Λάρισα. Ήταν καλό για τους παίχτες να αρχίσουν να νιώθουν σιγά σιγά τον Ηρακλή διαφορετικά. Δεν αρκεί η πρώτη προπόνηση. Mm-hmm. Είναι πιο καλό να έχει την καθημερινότητά σου εκεί.
Πάω πάλι πίσω στο ιδιοκτησιακό. Έπρεπε να την κάνω τότε την ερώτηση, αλλά δεν πειράζει. Θεωρείται εφικτό από τη στιγμή που έχουν βρεθεί δύο, που και οι δύο λένε ότι έχω 300 χιλιάρικα και θέλω να τα βάλω για το μετοχικό κεφάλαιο, για παράδειγμα, να μπορέσουν να συνυπάρξουν, ή το αποκλείουμε τελείως? Είναι απίθανο. Απίθανο, λέτε. Το ζητούμενο δεν είναι να υπάρχουν τα 300 χιλιάρικα και να τα βάλει κάποιος. Το ζητούμενο είναι ότι μετά από ένα χρόνο δεν πρέπει να είμαστε ξανά στην ίδια αφετηρία. Δεν πρέπει ξανά ο Ηρακλής να περάσει αυτό που πέρασε τα προηγούμενα χρόνια. Να έχει σταθερότητα όποιος αναλάβει, έτσι. Δεν πρέπει τώρα, τι ανιόμαστε. Δηλαδή τι ανιόμαστε να έρθει ένας άνθρωπος για τα 300 χιλιάρικα και τι να λέει. Και αύριο τι θα γίνει. Και πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι όποιος και να αναλάβει θα έχει σταθερότητα? Επειδή έχουμε καεί πάρα πολλές φορές, γι' αυτό το ρωτάω. Ούτε εσείς μπορείτε να το ξέρετε, λίγο έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση των ανθρώπων που θεωρώ ότι δεν μπορεί να έχεις, μην μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να διοικείς μια ομάδα. Δεν μπορείς να το έχεις, παιδί μου. Και να πας να μπλέξεις και εσύ να μπλέξεις η ομάδα, είναι χαζό από τη μεριά των επενδυτών. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ξέροντας τι είναι ο Ηρακλής, ξέροντας τι έχει περάσει, γιατί όταν ψάχνεις να επενδύσεις μια ομάδα, έχεις ψάξει το παρελθόν της. Αν δεν είσαι αυτός που πρέπει, κάνεις την πάντα. Δεν προχωράς. Θεωρώ, για να μην έχουν και να προχωράνε και οι δύο, ότι είναι σε μια κατάσταση η οποία μπορούν να στηρίξουν, έτσι. Το ρώτησα κυρίως γιατί το πρόσφατο παράδειγμα που το ζήσατε κι εσείς ήταν ενός ανθρώπου που ήρθε, προχώρησε και μετά ξέρουμε όλοι το αποτέλεσμα. Εντάξει, εγώ ήμουν ο μόνος τότε που μίλησα δημόσια και είπα κάποια πράγματα. Έτσι και δεν είχα ακούσει, δεν πειράζει. Βέβαια. Καλύτερα να αναγνωρίζετε αυτό που λες και αυτό που κάνεις στη ζωή παρά με θα. Κάτι ακόμα, και έχω και ερώτηση επ' αυτού που θα πάω τώρα. Πριν αναλάβετε τον Ηρακλή, υπήρξε αυτή η συνεργασία σας, η συμφωνία σας με τον κύριο Μπαλτίδη, με την οικογένεια Μπαλτίδη. Με το που ήρθατε στον Ηρακλή, υπόθηκε ότι θα έρθετε κατά κάποιο τρόπο, κύριε Μηροφορίδη, ως πακέτο. Έτσι θα βάλει και μια χορηγία δυνατή, οικονομικά κτλ. Θα βοηθήσει στο προστινό μέρος της φανέλας. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πού είμαστε κάπου, έχει προχωρήσει κάτι, γνωρίζετε? Και το ρωτάω γιατί είχατε άμεση επαφή. Όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Είναι θέμα το οποίο η καινούργια διοίκηση του Ηρακλείου, ο καινούργιος μεγαλομέτοχος, θα πάει να μιλήσει με τον κύριο Μπαλτίδη για το θέμα της χορηγίας, για το ένα και το άλλο. Δεν μπορώ εγώ να βγάλω και να πω ότι αυτή είναι η χορηγία και την κουβαλάω μαζί μου. Ναι, πάμε χορηγίες σε νέα δεδομένα να... δηλαδή με τον νέο μεγαλομέτοχο. Κατανοητό. Ναι, εννοείται. Ο νέος μεγαλομέτοχος μπορεί να μην θέλει να δεσμεύσει τη φανέλα του Ηρακλείου για τρία χρόνια. Και θα είναι στο χέρι του και καλά θα κάνει. Πρέπει να ξέρουμε τι θα θέλει, πρέπει να ξέρουμε, να ξέρει ο ίδιος που θα κινηθεί, να ξέρει ο ίδιος τι ταβάνι έχει, να ξέρει πόσα έσοδα θα θέλει. Δεν μπορεί να σου πει: εγώ δεν θέλω τίποτα, ρε φίλε. Εγώ μπορώ να βάλω το χαμόγελο του παιδιού σου, φανέλα. Δεν θέλω να βάλω κανένα. Δεν με αφορούν να πάρω 50, 100, 200 χιλιάδες. Δεν θέλω να τις πάρω. Θέλω να κάνω κάτι. Αυτό δεν μπορεί να πούμε εμείς ότι ξέρεις κάτι, κάνω μια συμφωνία. Δεν υπάρχει. Άρα μπαίνουμε σε νέα δεδομένα και περιμένουμε από τον καινούριο. Κατανοητό. Θα σας γλυκάνω πριν πάω στην ερώτηση που έχω μπροστά μου από φίλο ακροατή, λέγοντας ότι έχετε χαιρετίσματα από τη Λεμεσό που μας ακούει ο φίλος ο Στέργιος και μου λέει ότι ψήθηκε για το διαρκείας και ότι θα καταλάβετε. Εγώ δεν κατάλαβα, αλλά αφού καταλαβαίνετε εσείς. Είναι ένας μεγάλος παλικάρος, ο οποίος είναι στη Λεμεσό. Ναι. Χρόνια ακροατή. Μετά τη συνέντευξη τύπου που έκανα τη συνέντευξη τύπου και την επόμενη μέρα το παιδί αυτό προς τιμήν του πήγε και αγόρασε διαρκείας. Ακούγοντάς σας. Έπαθα πλάκα με αυτό το παιδί, γιατί αγόρασε διαρκείας ενώ μπορεί να μην δει ούτε ένα παιχνίδι του Ηρακλής. Ναι. Και τώρα... όσο υπάρχει αυτός ο Ηρακλής, μπορεί να γιγαντωθεί. Είχατε όσο πει... υπάρχει αυτό. Είχατε πει τότε ότι αν δεν δω αύριο 300-400 πόσα άτομα σε ουρά στη Μίκρα, δεν θέλω να την ανοίξω. Έχετε εικόνα για το πώς πάμε στα διαρκείας? Μοιραία. Δεν υπάρχει κάποιος μεγάλο μέτωπος στον Ηρακλή. Ναι, ακόμα όχι. Ακόμα όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν κάποια λεφτά τον κύριο Παπαδόπουλο. Και θα δοθούν και αύριο. Στη διάρκεια όμως αυτής της εβδομάδας έχουν δοθεί χρήματα της εβδομάδας. Στις διάρκειες αυτής τους 20 με 25
έχουν δοθεί χρήματα. Δεν έχουν δοθεί τρελά νούμερα, αλλά έχουν δοθεί από τον κόσμο. Έχουν δοθεί από τον απλό κόσμο. Mm-hmm. Μην γελιόμαστε. Και έχει δοθεί ένα ποσό στην αρχή με βοήθεια μεγάλη από τον Ηλία τον Θεοδωρίδη, ο οποίος είπε ότι θα είναι δίπλα και θα βάλει πλάτη και ήταν δίπλα και βάλει πλάτη. Και τον ευχαριστώ προσωπικά μέσα από την εκπομπή σας. Γιατί του πήρα κάποια στιγμή, μιλήσαμε και ζήτησα κάτι και έγινε κάτι σε 5 λεπτά. Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που ακούγεται για το συγκεκριμένο, έτσι. Που το αναφέρετε εσείς. Ναι. Το μίλησα μαζί του 5 λεπτά και έκανε αυτό που ήθελα σε 5 λεπτά. Δεν μπορεί, θα είναι η ντροπή δικιά μου και του συλλόγου να μην τον ευχαριστήσω. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έταξαν ότι κάποιοι θα δώσουν και θα κάνουν. Την πορεία που θα τα δώσουν, θα κάνουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Σε αυτόν τον άνθρωπο που είπε ότι κάτι θα δώσει, με ένα τηλέφωνο το έδωσε. Υπάρχει ο κύριος Τσουρέκας που μέχρι προχθές έψαχνε μαζί μου τρόπο για κάτι. Έδειξε το ενδιαφέρον του και πάλεψε μαζί μου. Άσχητο, δεν είναι Βενετής, δεν είναι τίποτα, τίποτα. Είναι Ηρακλής. Και να σου πω και να το πάω και τελείως αλλιώς. Ναι. Είναι αμαρτία για τον Ηρακλή να μην έχουν μαζευτεί 10 επιχειρηματίες να πάρουν το μεταχειρικό κεφάλαιο των 300.000 και να διοικήσουν την ομάδα. Γιατί μπορούν. Για τέτοιο σύλλογο είναι πολύ μικρό το ποσό. Είναι όχι μικρό, ελάχιστο. Και ελάχιστο, ελάχιστο. Αν ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να τον πάρει να είναι ιδιοκτήτης του με 300 χιλιάρικα, μιλάμε για τίποτα. Δεν τα έχω. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και δεν ενδιαφέρονται? Θεωρώ ότι είναι φοβισμένοι, γιατί ο Ηρακλής πρώτα απ' όλα θέλει να έχεις ψυχή και καρδιά. Να μην καταλαβαίνεις κανένα και τίποτα και να μπεις να το διοικήσεις. Και να μπορείς να εκμεταλλευτείς την κάψα και τη φιλοδοξία του κόσμου και να πάρεις μαζί σου να πάνε το γιγαντώσεις. Όποιος δεν σκεφτεί έτσι τον Ηρακλή δεν μπορεί να λειτουργήσει τον Ηρακλή. Όποιος σκεφτεί ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί κάτι από τον Ηρακλή να κάτσει σπίτι του, να μην έρθει να το διοικήσει. Πρέπει αυτό όλο να γίνει ένα. Πρέπει να βγει η δύναμη, να βγει η δυναμική, γιατί δεν μπορεί η δυναμική να έχει ένας άνθρωπος, ή δύο, ή πέντε, ή δέκα. Πρέπει αυτό να μαζευτούν όλοι μαζί. Κάποια στιγμή είπα ότι όλοι θα πάμε με λύσα για το στόχο. Αν πάω μόνος μου θα με μαζέψουν, θα με πάνε μέσα. Θα μου πούν αυτός λύσαξε, πάνε τον μέσα. Αν λυσάξουμε όλοι, δεν μας χωράνε τα κλουβιά. Δεν θα κουμπίσουν κανένα. Ο ένας ο λυσασμένος δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Πρέπει να λυσάξουν οι πάντες όσοι ασχολούνται με την ομάδα. Νέα μηνύματα. Κώστας Κοζάνη. Πατριώτισμο. Βέβαια, να μην έρθει κοντά στην εκπομπή. Ναι, κάθε μέρα μας ακούει. Σας χρωστά τραπέζι, λέει. Okay. Να είναι καλά. Κάνω δίαιτα, πες μου γιατί έβαλα λίγα κιλά. Προετοιμασία τίποτα, δεν ακολουθήσα την ομάδα. Να τα χάσετε. Με τα μάξι πάω γύρω-γύρω. Με τα μάξι. Ο φίλος ο Βαλάντης γράφει ότι απολαμβάνει την ποντιακή ψυχή και όλα τα άλλα μένουν στην άγκρη. Παύλο, να λελεύω τυψής. Το είπα καλά, γιατί εγώ δεν ξέρω ποντιακά. Καλά το είπες, καλά το είπα. Ωραία. Και πάω τώρα, αφού σας γλυκάνα, πάω στην ερώτηση του φίλου του Γιάννη. Μήπως έχουμε μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, γράφει. Θα ήθελα να έχω 10 παίχτες 37 χρόνων να μου κάνουν τη δουλειά. 20 παίχτες 37 χρόνων. Να πάρουν ένα πρωτάθλημα και να σταματήσουν την καριέρα τους. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Να βγει ο Ηρακλής κατηγορία. Πριν 4 χρόνια έκανα ακριβώς το αντίθετο. Υπήρχε και απαγόρευση μεταγραφών τότε, εγώ, έτσι. Μπράβο. Εγώ και ο Νίκος Παπαδόπουλος εκείνη τη στιγμή, με τους συνεργάτες μας, κάτσαμε και δημιουργήσαμε μια ομάδα και δώσαμε τον Τζόκερ. Με 16 Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 23. Πού ήταν η εκμετάλλευση του και δεν το είδα εγώ 4 χρόνια. Όλοι οι παίχτες αυτοί παίζουν Super League και ο Ηρακλής τι εισέπραξε. Αγάπη και φυλάκια. Τίποτα. Τίποτα. Περιουσιακά στοιχεία όλα δικά του, έτσι. Όλα. Περιουσιακά Μπράβο, στοιχεία δικά του. Οπότε πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι αντίστοιχο της ιστορίας, να βγάλουμε την ομάδα εκεί που πρέπει. Να μας βοηθήσει ο Θεός να πάει η ομάδα εκεί που πρέπει. Και κάθε μέρα είναι άλλη μέρα στο ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή η μέρα μας είναι κάθε μέρα να δουλεύουμε στο πώς η ομάδα θα πάει πάνω. Όταν η ομάδα θα πάει πάνω, να είναι σίγουροι όλοι ότι η επόμενη μέρα είναι άλλη μέρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και ο κορμός του Ηρακλή, ο οποίος μπορεί να μπει η βάση και να βασιστεί να προχωρήσει. Χωρίς να γίνουν τρέλες. Χωρίς να ξαναυποθηκεύσουν το σύλλογο. Γιατί είναι πολύ εύκολο για μένα να πάω να υποθηκεύσω μια ομάδα και να κάνω τις τρέλες μου και αύριο τι έγινε, θα με βρίσκουν και χίλιοι και τι να λέει. Και θα με αποθεώνουν άλλοι χίλιοι. Δεν είναι ωραίο αυτό.
Το θέμα είναι περνώντας από κάπου να αφήνεις κάτι ουσιαστικό, να αφήνεις μια βάση. Να είναι κάτι στέρεο, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να λέμε πράγματα, να λέμε συνέχεια πράγματα και πρέπει να στηρίζουμε αυτά που κάνουμε. Εγώ ξεκίνησα να κάνω κάποιες επιλογές. Στηρίζω τις επιλογές μου. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Μπαίνετε καθόλου στη διαδικασία να δείτε τι έχει κάνει η Κέρκυρα με τα γραφικά, τι έχει κάνει η Δόξα, τι έχει κάνει ο ένας, τι έχει κάνει ο άλλος και να συγκρίνετε ή λέτε κάνω εγώ το κομμάτι μου, είμαι αφοσιωμένος σε αυτό, πιστεύω στους παίχτες μου, στους παιχταράδες μου, στην ομαδάρα μου και πάω να τους φάω όλους και δεν με νοιάζει ποιον θα πάρει ο αντίπαλος. Αν δεν ξέρω τι γίνεται δίπλα μου είμαι αφελής. Και εγώ αφελής δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου. Ξέρω ότι υπάρχει παντού, ξέρω πιο πολύ τι υπάρχει μέσα μου. Ξέρω πιο πολύ τι έχουμε εμείς σαν ομάδα, αλλά ξέρω και τι γίνεται γύρω μου. Γιατί οφείλω να ξέρω, αν δεν ήξερα θα ήμουν βλάκας. Και εγώ αεριτζής, εμπαγραμμάς, η δουλειά που κάνω δεν υπήρξε ποτέ. Θα μας πείτε και εμάς τι έχετε μάθει για τους αντιπάλους. Τι να περιμένουμε. Ξεκάθαρα οι αντίπαλοι να ξέρουν όλοι ότι θα έχουμε 5-6 ομάδες οι οποίες θα είναι καλές στο πρωτάθλημα. Θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το φετινό. Δεν θα είναι θα είναι καλό το πρωτάθλημα το φετινό. Από εκεί και πέρα. Εμείς μπήκαμε σε μια διαδικασία να κυνηγήσουμε πράγματα οργανωτικά. Γιατί υπήρχε μια κατάσταση που δεν μπορεί να τη μηδενίσεις. Υπήρχαν παιδιά τα οποία πήραν πέρσι πρωτάθλημα, άνθρωποι που πάλεψαν για το πρωτάθλημα, που κατάφεραν κάτι ακατόρθωτο πέρσι. Και συνεχίζουν να πετύχουν κάτι ακατόρθωτο έτσι όπως ξεκίνησε πριν ένα μήνα. Συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο. Και αυτό το θυμάει. Αλλά οργανωτικά κάποιες ομάδες μας ήταν πιο μπροστά από μας, έτσι. Τι να λέμε. Τι να μας μείνει εμάς το όνομα. Και να λέμε πάμε με τον Ηρακλή και πάμε... Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε αυτό που να κάνουμε. Με ευχολόγια και με πάμε παιδιά να τους καταπιούμε δεν γίνεται. Με για τα γάνια βγήκανε πλέον λέιζερ. Βγήκανε πλέον όπλα, εμείς δεν πρέπει να πάμε τους καταπέλτες. Πρέπει να πάμε να πάρουμε το τελευταίο τεχνολογίας όπλου για να πάμε να κερδίσουμε. Με καταπέλτη δεν κέρδισε κανείς το Phantom. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση του Phantom, να ξέρετε. Πριν ένα μήνα μπορεί να ήμασταν στον καταπέλτη, αλλά τώρα δεν είμαστε. Δεν συμφωνείτε με τους ουδέτερους που λένε ψάξτε να βρείτε το δεύτερο. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει ποτέ να το λέω. Γιατί σέβομαι τον αντίπαλο, σέβομαι τον αγώνα του. Σίγουρα μου αρέσει να κερδίζω. Θέλω η ομάδα μου να κερδίζει. Δεν μου αρέσει να κάνω ποτέ τίποτα στραβό. Αλλά πες για αντίπαλο. Και όσο τον αντίπαλο το σέβεσαι, τόσο πιο εύκολο να τον κερδίζεις. Αν δεν το σέβεσαι, θα φας κουτουλιά. Ένας φίλος ρωτά αν έχετε γνώση, ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αυτοί που το οργανώνουν, εγώ θα ήθελα να ξέρω, έχουνε. Συγγνώμη που γελάω, αλλά μάλλον κάνουν σαν το θόρυβο του αυτοκινήτου σας αυτοί που το διοργανώνουν. Αυτό το μπιπ κάνουν. Δεν πιστεύω ότι ξέρουν οι άνθρωποι. Και δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό γιατί ζούμε στη χώρα η οποία κάθε μέρα κάτι αλλάζει, ρε παιδί μου. Πέρσι ήταν δύο ομάδες, μετά έγινε μία, μετά έγινε κάτι άλλο, μετά δεν υπάρχει λογική. Και πώς γίνεται κάθε φορά όταν βρίσκεται ο Ηρακλής εμπλεκομένος να αλλάζει. Δηλαδή τότε που ανέβηκε ο Ηρακλής με Μυροφορίδη, Παπαδόπουλο κτλ. Έδινε πόσους αγώνες, θυμάστε? Εντάξει, να σου πω κάτι. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Η κατάσταση κάποια στιγμή καταντάει αστεία, γιατί το 2x2 σταθμά ισχύει τα τελευταία χρόνια μόνο για τον Ηρακλή. Εντάξει, δεν ξέρω κάποιον ποιον μπορεί να πείραξε αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω καν γιατί μπορεί να το πείραξε, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι σε αυτή την ομάδα ίσως έπαιξε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα που ήταν ο Βασίλης ο Χατζηπαναγκής. Έχει δημιουργήσει πράγματα, έχει κάτι απίθανο να πρεσβεύει. Πραγματικά είναι μια ομάδα αυτόνομη και με τη μαγιά της. Χωρίς να χρωστάει σε κανέναν και χωρίς να πρέπει να κάνει τα χατήρια κανένας για να επιβιώσει. Οπότε όλο αυτό κάποιον ενοχλεί. Δεν ξέρω ποιον ενοχλεί. Καλά κάνει και τον ενοχλεί τον άνθρωπο. Για μένα πιο καλά κάνει
ο Ηρακλής που βιώνει κόντρα σε όλα αυτά. Γιατί δεν παραδόθηκε ποτέ. Είναι εύκολο να παραδοθείς, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσεις. Και ο Ηρακλής επιβίωσε και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περσινό. Ο Ηρακλής πέρσι σε ένα βράδυ δημιούργησε κάτι και στο τέλος χρονιάς πήρε πρωτάθλημα. Από εκεί που αυτό, είχε 11 αμούστακους. Μπράβο. Αυτό πρέπει να προβληματίζει αυτούς που θέλουν το κακό. Γιατί όλοι αυτοί που κυνηγάνε τον Ηρακλή και προσπαθούν να απαξιώσουν καταστάσεις και προσπαθούν να μηδενίσουν πράγματα και καριέρες ανθρώπων και ιστορίες συλλόγων βλέπουν ότι ό,τι και να κάνετε ρε παγλαμάδες, αφού μπροστά σας θα το βρείτε, ηρεμήστε λίγο. Εύχομαι να το βρουν μπροστά τους, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σίγουρα θα τα πούμε ξανά μέσα στη σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι όταν επικοινώνησα εκτός αέρα σήμερα με τον Παύλο Μυροφορίδη για να του ζητήσω να βγει, με ρώτησε πόση ώρα, του είπα κανένα 20 λεπτό. Εντάξει. Κι άλλα... Όταν αυτός από την Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη. Κι άλλα 20-40 από την ώρα για μπλε δώρο. Εντάξει, δεν γίνεται. 20 λεπτά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το έχετε καταλάβει αυτό, ότι δεν γίνεται. Δεν είναι μόνο εγώ, είναι και ο κόσμος που ακούει και ενδιαφέρεται και ρωτάει και στέλνει όλα τα μηνύματά του και τον. Βρε, ο κόσμος ήταν ένας άνθρωπος, δύο που στείλαν μηνύματα, τρεις και με ζάλισε στο κεφάλι. Εσείς, ποιος κόσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εύχομαι καταρχάς να δούμε τον Ηρακλή να παίζει, γιατί είναι άσχημο όλο αυτό που γίνεται. Θα υπάρχει, το κύπελο όμως είναι μια ευκαιρία, έτσι. Αν και το κύπελο, διευκρινίστε το μας λίγο. Είναι εκτός έδρας 16 του μηνός. Εκτός. Με ομάδα τρίτης εθνικής. Με ομάδα τρίτης εθνικής, ναι. Μάλιστα. Είναι εκτός. Μπορεί να πάμε για... Μπορεί δηλαδή η επόμενη υποχρέωση του Ηρακλή να είναι εκείνη, ε. Δεν ξέρω τι μας σημερώνει κάθε μέρα, πίστεψε μου. Κάθε μέρα ζούμε με τη μέρα. Ναι, οκ. Okay. Ζούμε με τη μέρα, οπότε κάτι να ζήσουμε την κάθε μέρα μας και μετά βλέπουμε. Ο φίλος ο Μάνος μου λέει να σας πω ότι είστε μεγάλος μάγκας. Να είναι καλά. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, μην έχει παράπονο ο κόσμος. Ένας φίλος μου έχει ζητήσει να βάλω και κότσαρι. Εντάξει, δεν θα το κάνω τώρα, με τη δέσμευση ότι όταν ανέβει ο Ηρακλής με το καλό, θα έχω τον Παύλο Μυροφορίδη και θα βάλω τότε τον Κότσαρη. Συμφωνούμε? Να ανέβει η ομάδα και όλα καλά. Και όλα καλά. Ακούμε ποντιακά μια εβδομάδα και παραπάνω. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση, γιατί είχατε και ταξίδι. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια.